άλλο. Έλα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας καλωσορίζουμε στην απόψινή μας συγκέντρωση. Πρώτα απ' όλα θα καλέσω τους υποψήφιους βουλευτές νομού Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ, τους δικούς μας υποψήφιους, να έρθουν στο βήμα. Την απόψινή μας συγκέντρωση τιμούν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος της πόλης μας, ο Γιώργος Ογκιόνης, η Δημοτικός Σύμβουλος, ο Βλάσης ο Ευάγγελος, και τους ευχαριστούμε. Επίσης, παρευρίσκεται η Χαρά η Βαραβέρη και η Έλενα, σύμβουλοι, είναι μέλη του Ελεκτικού Συμβουλίου του ΕΠΑΜ. Η Έλενα Αθανασιάδου. Είναι γνωστό, παιδί. Να σας παρουσιάσω τους υποψήφιους βουλευτές. Είναι ο Βασιλιακόπουλος ο Θοδωρής, παρακαλώ. Φεδερίκη Μαρία. Ο Κουρεμπές. Η Λιμπεροπούλου η Δήμητρα και ο ψυχογιός ο Γιώργος. Με την ελπίδα και τα λόγια του ποιητή ότι τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις έχουμε ζήσει ακόμα, σας καλωσορίζω εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ Δήμου Λουτρακίου, Περαχώρας, Αγίων Θεοδόρων. Εύχομαι, μια και είναι μέρες ευχών, να είναι ειρηνικό το 2015, οικογενειακή και προσωπική η ανάταση. Να ευχηθούμε όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ δύναμη και κουράγιο στην προσπάθειά του, μαζί με το λαό να ανατείλει ο ήλιος της αξιοπρέπειας, της δικαιοσύνης και της αισιοδοξίας. Φίλοι και φίλες, κανείς δεν αμφιβάλλει ότι ζούμε ιστορικές στιγμές. Για πρώτη φορά στη Μητρόπολη του καπιταλισμού δίνεται η ευκαιρία να κυβερνήσει σε μια χώρα μια δύναμη που προέρχεται από τη ριζοσπαστική αριστερά. Για πρώτη φορά η δύναμη του λαού, που είναι και η μοναδική δύναμη για να αλλάξει το πολιτικό γίγνεσθε, σήμερα ενσωματώνεται στον ΣΥΡΙΖΑ για να δημιουργήσει εκείνο το πολιτικό και κοινωνικό μέτωπο ενάντια στην πολιτική της υποτέλειας, της διαφοράς και της εκμετάλλευσης. Αγαπητοί συνδημότες, το 2012 και το 2013 ο ΣΥΡΙΖΑ στην εκλογική περιφέρεια του Δήμου μας έκοψε το νήμα πρώτος, παίρνοντας 4.000 ψήφους. Εσείς με την ψήφο σας του δώσατε ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά πανελλαδικά. Τυχαία? Όχι βέβαια. Οι αγώνες των ουλτρακιωτών Περαχωρητών από την ηρωική εαμική αντίσταση έβαλαν την αριστερά στο στίβο να αναδειχτεί δύναμη εξουσίας. Τη σκυτάλη που έχει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ την πήρε από τους Μελέτηδες και Σπυρογιαννάκηδες. Τη σκυτάλη την πήρε από το Φάνη τον Αποστολίδη και τον Παραμίτσο τον Ρίγα. Τη σκυτάλη που έχει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ του την έδωσαν το σπουδαίο διεκδικητικό κίνημα της δεκαετίας του 80, με πρώτα απ' όλα το γυναικείο κίνημα που έχει αναδειχθεί η πιο προοδευτική κοινωνική ομάδα του τόπου μας. Πήραμε τη σκυτάλη από το πολιτιστικό κίνημα που στις μέρες μας η μνημονιακή πολιτική κατάφερε να βάλει λουκέτο στο πνευματικό κέντρο του Δήμου, και αν δεν τους ανατρέψουμε, από το πνευματικό θα γίνει αποθήκη φαντασμάτων.
Αγαπητοί συνδημότες, σε εσάς δεν μπορούμε να κρύψουμε το όραμά μας και τις στοχεύσεις μας. Στοχεύουμε ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι πρώτο κόμμα στην Κορινθία. Να συμβάλλουμε ώστε να έχουμε αυτοδύναμη κυβερνητική πλειοψηφία και οι ψήφοι να είναι επαρκείς ώστε να αναδειχθεί βουλευτής από το Δήμο μας. Σας καλούμε στις ιστορικές αυτές στιγμές να συνταχθούμε όλοι μας σε ένα κοινό μέτωπο ώστε να δώσουμε τις τελευταίες 5 ημέρες τη μάχη του ψηφοδέλτιου. Συναντηθείτε με τον φίλο σας, τον γείτονά σας, τον συνάδελφό σας. Κερδίστε τον στο ΣΥΡΙΖΑ. Καμιά επανάπαυση. Ο αντίπαλος θα τα χρησιμοποιήσει όλα, όλα τα μέσα. Τέλος, την Κυριακή των εκλογών, δώστε μαζί μας την μάχη έξω από τα εκλογικά τμήματα. Η παρουσία όλων, έως που να μπει ο ψηφοφόρος στο παραβάν, είναι σημαντικότατη. Τώρα θα παρακολουθήσετε ένα βίντεο, το οποίο έχει δημιουργήσει η Επιτροπή Επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, διάρκειας 6 λεπτών. Ανάγκη εθνική και επιτακτική. Να ζητήσουμε και επισήμως από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης που από κοινό δημιουργήσαμε. Έχω ήδη δώσει εντολή στον Υπουργό Οικονομικών να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Οι εταίροι μας θα συνδράμουν αποφασιστικά ώστε να παράσχουν στην Ελλάδα το απάνεμο λιμάνι που θα μας επιτρέψει να ξαναχτίσουμε το σκάφος μας με γερά και αξιόπιστα υλικά.
για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Δωρεάν ρεύμα σε 300.000 φτωχά νοικοκυριά. Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε ανασφάλιστους ανέργους. Δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μεταφοράς, μακροχρόνια ανέργων και διαβίωτων κάτω από το όριο της φτώχειας. Αποκατάσταση δώρου Χριστουγέννων σε χαμηλοσυνταξιούχους. Εξασφάλιση στέγης μέσω επιδότησης ενοικίου. Κουπόνια σύντησης για άπορες οικογένειες. Κατάργηση εξίσωσης φόρου κατανάλωσης πετρελαίου, θέρμανσης και κίνησης. Για τις αλλαγές στο πολιτικό σύστημα και τη δημόσια διοίκηση. Καταπολέμηση της διαπλοκής και της διαφθοράς. Υπεράσπιση και εμβάθυνση της δημοκρατίας. Ουσιαστική κατοχύρωση της λαϊκής κυριαρχίας. Δημόσιος κοινωνικός έλεγχος και συμμετοχή. Σύγχρονα δημοκρατικά μέσα μαζικής επικοινωνίας. Νέα ΕΕ. Δημοκρατική αναδιοργάνωση του κράτους. Δημόσια διοίκηση στην υπηρεσία των πολιτών. Για την επανεκκίνηση της οικονομίας και τη φορολογική δικαιοσύνη. Επαναφορά κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Ρύθμιση κόκκινων δανείων. Αύξηση φορολογικών κλιμακίων για προοδευτική φορολόγηση. Εκαθάριση οφειλών και ρύθμιση χρεών προς δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. Κατάργηση έμφυα, προστασία της ακίνητης περιουσίας, φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Επαναφορά φορολόγητου στα 12.000 ευρώ για όλους. Ίδρυση αναπτυξιακής τράπεζας και τραπεζών ειδικού σκοπού. Για την ανάκτηση της εργασίας. Δημιουργία 300.000 θέσεων εργασίας. Κατάργηση ρύθμισης για τις μαζικές απολύσεις. Κατάργηση ενοικίασης εργαζομένων.